είναι μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσής μου, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Στη Σάμμο δεν έχω πάει ακόμα, πάω τώρα. Περισσότερο και για να γνωριστούμε από κοντά με το προσωπικό που έχουμε στην Διεύθυνση Μεταφορών Σάμμο και βεβαίως να δω και τις εγκαταστάσεις. Και το κτέλ που λειτουργήσε και εκείνο τώρα τελευταία, αλλά και άλλες εγκαταστάσεις. Το κτέλ της Σάμμο, λέτε. Το κτέλ της Σάμμο. Ναι. Στην Ικαρία. Η Ικαρία θα δούμε αν εξυπηρετούν τα δρομολόγια, τα οποία τώρα το χειμώνα είναι πολύ περιορισμένα. Αν δεν ευνοούν τώρα, κάποια άλλη επίσκεψη σε αργότερο χρονικό διάστημα. Έχετε πάει ήδη στην Λέσβο. Ναι, βεβαίως. Εκεί πώς είναι το κτέλ? Εκεί σήμερα μας ήρθε η έγκριση της αποκατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων. Εγκρίθηκε ήδη το ποσό και βγαίνει στη δημοπράτηση τώρα 100.000 ευρώ για την δημιουργία κόμβου για να έχει πρόσβαση το κτέο της Μυτιλίνης. Πιστεύω ότι και το κτέο της Μυτιλίνης μέχρι το χειμώνα, δηλαδή πριν το τέλος αυτής της χρονιάς, θα λειτουργήσει. Ναι. Έχει ήδη προμηθευτεί ο μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός. Χρήζει, γιατί έχει γίνει εκεί η εθνική οδός και πρέπει να γίνει κόμβος, ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση από τα βαρέα οχήματα και βεβαίως και οι κτηριακές εγκαταστάσεις να μπορέσουμε να τις εξυγχρονίσουμε.